Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, εκ μέρους της Τομεακής Επιτροπής Λέσβου του ΚΚΕ και του Τομεακού Συμβουλίου Λέσβου της ΚΝΕ, σας καλωσορίζουμε στο νησί μας. Καλωσορίζουμε τις αντιπροσωπείες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρη Κουτσούμπα, του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας με επικεφαλή στο Γενικό Γραμματέα Κεμάλ Οκουγιάν. Καλωσορίζουμε τους συντρόφους μας από την Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας, τους νέους και τις νέες από όλη την Ελλάδα που ήρθαν σε αυτή τη συνάντηση. Αποτελεί για εμάς, τα μέλη και τους φίλους του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στη Λέσβο, μεγάλη τιμή η φιλοξενία αυτού του θεσμού που συνεχίζει το ταξίδι του για 30 χρόνια. Μας γεμίζει αυτοπεποίθηση, η σημαντική στήριξη και το ενδιαφέρον από σημαντικό τμήμα του λαού και της νεολαίας του νησιού που αγκάλιασαν τις εκδηλώσεις σε πείσμα ορισμένων αντιδραστικών φωνών αλλά και της ηγεσίας της τοπικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε ανεπιτυχώς να συκοφαντήσει και να υπονομεύσει αυτές τις εκδηλώσεις γιατί προφανώς τους ενοχλεί το αντιυμπεριαλιστικό τους περιεχόμενο. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμβέλεια των εκδηλώσεων αυτών έχει και πανελλαδικό αντίκτυπο και το μεγάλο, σημαντικό και καθαρό μήνυμα της φιλίας των λαών που διατρανώνουν η ΚΝΕ και η Κομμουνιστική Νεολαία Τουρκίας συνεγείρει μεγάλο μέρος των εργαζομένων και της νεολαίας στην κοινή πάλη για να φύγει το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τις χώρες μας για να κλείσουν οι βάσεις του θανάτου, για να μην υπάρχει καμία αλλαγή συνόρων, καμία συνδιαχείριση στο έδαφος του ανταγωνισμού που θα ανοίξει τους ασκούς του αιώλου, φέρνοντας επικίνδυνους και επώδυνους συμβιβασμούς που θύματα θα έχουν τους λαούς και την νεολαία σε Ελλάδα και Τουρκία. Για να πάψει ο απαράδεκτος εγκλωβισμός κατατρεγμένων προσφύγων και μεταναστών, για να κλείσουν όλα τα κέντρα φυλακές, για να επικρατήσει το δίκαιο και η φιλία των λαών ως μόνος εγγυητής για πραγματική ειρήνη και ευημερία με τους λαούς αφέντες στον τόπο τους. Σε αυτή την πάλη πρωτοστάτησαν και πρωτοστατούν οι κομμουνιστές μαζί με άλλους αγωνιστές, προοδευτικούς ανθρώπους, μαζί με το λεσβιακό λαό που απέδειξε 1,5 χρόνο πριν με τον ξεσηκωμό του στα γεγονότα σε Καράβα και Διαβολόρεμα με την εισβολή των ΜΑΤ αλλά και το φευγιό τους ότι ο αυταρχισμός κυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα περάσει. Η αλληλεγγύη που έδειξε ο λεσβιακός λαός από την πρώτη στιγμή σε πρόσφυγες και μετανάστες δεν θα επιτρέψουμε να γίνει το άλοθη για να μετατρέπεται το νησί μας σε αποθήκη ψυχών. Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, στο νησί μας με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές παραμένουν ζωντανές οι ιστορικές αγωνιστικές παραδόσεις τόσο στη Μυτιλίνη όσο και σε κάθε χωριό, εμπνέοντας τις νέες γενιές και όλους αυτούς που δεν σηκώνουν το άδικο. Αυτός ο τόπος, από το Μανταμάδο μέχρι την Άντισα και την Ερεσό και από το Μόλιβο μέχρι την Αγιάσο, επιβεβαίωσε ότι όπου πέφτει ένας ήρωας γεννιέται ένας λαός. Γνωρίζουμε πολύ καλά πως όταν συναντιέται η δύναμη της λαϊκής πάλης με τους κομμουνιστές μπορούν να γεννηθούν μεγάλα γεγονότα, μπορούν να έρθουν τα πάνω κάτω. Γι' αυτό το λόγο, με σεμνότητα αλλά και περηφάνεια, δεν ξεχνάμε και διδασκόμαστε. Από τους μεγάλους αγώνες του 20 και του 30, από τους φυλακισμένους κομμουνιστές και άλλους αγωνιστές του Κάστρου και της Λαγκάδας, από την ηρωική αντίσταση ενάντια στη φασιστική γερμανική κατοχή του 40, από τους εκτελεσμένους του απελή στα τσαμάκια και στη θέση μπλόκια, από τον εξεγερμένο λαό που έκανε σύνθημα και πράξη το «Go back» τα Χριστούγεννα του 44, αποτρέποντας την εισβολή κατοχή των Εγγλέζων, από τους αγωνιστές
του Δημοκρατικού Στρατού Λέσβου και τα αποτυπώματα στα μπριά τους. Από το δολοφονημένο από τη Χούντα Μιχάλη Μυρογιάννη στο Πολυτεχνείο. Από αυτούς που συνέχισαν και μετά το 1974 κόντρα στις ειρήνες εξαγοράς και ενσωμάτωσης. Από αυτούς που έμειναν όρθιοι στις αντεπαναστατικές ανατροπές. Από όλους όσους έδωσαν τα καλύτερα χρόνια τους για να νικήσει η ζωή. Με αισιοδοξία συνεχίζουμε. Με αισιοδοξία συνεχίζουμε. Αξιοποιούμε τη δυναμική της ιστορικής πείρας. Με πείσμα εντείνουμε τη δράση μας εδώ στο νησί. Με όπλο την επαναστατική πρόταση του κόμματός μας για τη συσπήρωση νέων δυνάμεων εργαζομένων και νεολαίας για να δυναμώσει η κοινή πάλη των λαών μας σε Ελλάδα και Τουρκία μέχρι την τελική νίκη. Καλούμε στο βήμα για χαιρετισμό το Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στο νησί αγωνιστικό στολίδι του Αιγαίου, των μεγάλων και ηρωικών αγώνων του θρυλικού Go Back των Χριστουγέννων του 44. Βρισκόμαστε εδώ πιο δυνατοί, πιο αποφασισμένοι, εξοπλισμένοι με τις αποφάσεις του 21ου Συνεδρίου να φωτίζουν σαν φάρος τους αγώνες της τάξης μας, του λαού μας, της νέας γενιάς που προσδοκά πολλά από τους κομμουνιστές και τις κομμουνίστριες. Σε αυτές τις προσδοκίες είμαστε σίγουροι πως θα ανταποκριθούμε με περισσότερο πείσμα, δύναμη, θέληση, μαχητικότητα. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ καλωσορίζουμε με μεγάλη χαρά την αντιπροσωπεία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, της Κομμουνιστικής Νεολαίας Τουρκίας, που καταφέραμε μέσα από πολλές δυσκολίες να είναι σήμερα μαζί μας. Το 30ο αντιιμπεριαλιστικό διήμερο της ΚΝΕ, αυτή η μεγάλη πανελλαδική δράση έπιασε λιμάνι εδώ στη Μυτιλίνη, στο νησί της Λέσβου. Η ΚΝΕ για μια ακόμη φορά, άλλη μια χρονιά πραγματοποιεί σε συνθήκες πανδημίας μια μεγάλη πανελλαδική κινητοποίηση, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας. Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα για να προστατευθεί η υγεία του λαού μας, να θωρακιστεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και συνεχίζουμε, γιατί τα καλυμμένα στόματα έχουν φωνή πολύ δυνατή. Σήμερα, καλύτερα εξοπλισμένοι με τις αποφάσεις του Συνεδρίου, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Να γίνει το κόμμα μας πιο ικανό στη δράση του για την ανασύνταξη του κινήματος, την κοινωνική συμμαχία, το σοσιαλισμό. Να γίνει το κόμμα μας αυτό που πολύ εύστοχα είπαμε και με το σύνθημα του Συνεδρίου μας, δυνατό ΚΚΕ, νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης
για το σοσιαλισμό. Φίλες και φίλοι, το αντιιμπεριαλιστικό διήμερο της ΚΝΕ συμπλήρωσε 3 δεκαετίες, στέλνοντας από διάφορες γωνιές της χώρας το μήνυμα της οργανωμένης πάλης, της αλληλεγγύης, της συντροφικότητας της νεολαίας στην πάλη για μια κοινωνία χωρίς την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, χωρίς ιμπεριαλιστικούς πολέμους, προσφυγιά, πόνο, δυστυχία. Δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερος τόπος για μια τέτοια στρογγυλή επέτειο από το κόκκινο νησί της Λέσβου. Το νησί όπου το λαϊκό κίνημα με επικεφαλής το κόμμα έχει γράψει λαμπρές σελίδες κινητοποιήσεων αταλάντευτου αγώνα με ένοπλες, σε ένοπλες μάχες, σε μαζικές κινητοποιήσεις και με τους αγωνιστές στο εκτελεστικό απόσπασμα, απογοητεύοντας όσους με το πογκρόμ των διώξεων και των βασανιστήριων καρτερούσαν να το λυγίσουν. Η ιστορική, ηρωική παρακαταθήκη της Λέσβου και πολλών ακόμη τόπων που συνδέθηκαν με τη λαϊκή πάλη εξακολουθεί να παραμένει φωτεινός οδηγός για τη νεολαία που αγωνίζεται για τα δικαιώματά της στη μόρφωση, στη δουλειά, στη ζωή, κόντρα στον οδοστρωτήρα των αντιλαϊκών νόμων για το πραγματικά σύγχρονο που δεν είναι άλλο από την πάλη για τις σημερινές σύγχρονες ανάγκες, την ανατροπή της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, την οικοδόμηση μιας νέας ζωής, του σοσιαλισμού κομμουνισμού. Από τη Λέσβο στέλνουμε επιπλέον πιο ισχυρό το μήνυμα του διεθνισμού των λαών, της κοινής πάλης ενάντια σε εκείνα και εκείνους που ναρκοθετούν καθημερινά τη ζωή της νεολαίας και του λαού και απειλούν ακόμη και να τη συντρίψουν μέσα σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Οι αστικές τάξεις της Ελλάδας και της Τουρκίας για την εξυπηρέτηση των δικών τους συμφερόντων συμμετέχουν δραστήρια στα ιμπεριαλιστικά σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια σε άλλες χώρες και λαούς. Προσφέρουν στρατιωτικές βάσεις και υποδομές, προχωρούν σε τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες για το ΝΑΤΟ, στέλνουν εκτός συνόρων στρατιωτικά σώματα, πλοία και αεροπλάνα για την εξυπηρέτηση αυτών των σχεδίων. Αυτά τα σχέδια δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα των λαών, ούτε με τα όσα κάθε φορά και υποκριτικά διακηρύσουν οι ιμπεριαλιστές δήθεν περί δημοκρατίας, υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι τέτοιες οι δήθεν δημοκρατικές ευαισθησίες τους που φτάνουν ακόμα και να παρεμβαίνουν ανοιχτά ενάντια σε εκλεγμένες κυβερνήσεις. Ο αέρας της δήθεν προόδου που έφερε η εκλογή Biden, όπως κοροϊδεύουν ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, είναι τελικά η μπόχα του συστήματος των επεμβάσεων, των πολέμων που όλοι τους υπερασπίζονται. Η διαπάλη στην οποία συμμετέχουν οι αστικές τάξεις διεξάγεται για το πώς τα μονοπόλια τους θα αυγατίζουν τα κέρδη, για την μοιρασιά των μεριδίων των αγορών, των πηγών ενέργειας, του ορυκτού πλούτου. Σε αυτό το φαγοπότι έχει σημασία η θέση που θα καταλάβει η κάθε αστική τάξη. Γι' αυτό τις βλέπουμε ακόμα και μέσα στις συμμαχίες τους να διαγωνίζονται για να κατακτήσουν νέες θέσεις, να προωθήσουν τα σχέδιά τους.
στη νεολαία και στο λαό αυτό το πουλάνε με την έννοια της λεγόμενης αναβάθμισης της χώρας. Στην πραγματικότητα μιλάνε για την αναβάθμιση της τσέπης τους, των κερδών που αποσπούν οι μονοπωλιακοί όμιλοι, η πλουτοκρατία της κάθε χώρας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εκτιλήσονται και οι σχέσεις ανταγωνισμού και συνεργασίας που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις των αστικών τάξεων Ελλάδας και Τουρκίας. Ανάλογα σε ποια φάση βρίσκονται, δίνουν την πολιτική τους, πότε με το δηλητήριο του εθνικισμού και πότε με το σαράκι του κοσμοπολιτισμού. Οι εργαζόμενοι στις δύο γειτονικές χώρες κινδυνεύουν τόσο από την όξυνση των στρατιωτικών συγκρούσεων, από τους πολεμικούς τυχοδιοκτισμούς που μετατρέπουν τους λαούς, τη νεολαία, σε κρέα στα κανόνια, όσο και από την λεγόμενη την ιμπεριαλιστική ειρήνη τους που προετοιμάζει το νέο γύρο των εξοπλισμών, των πολέμων μέσα από την καταλύστευση των πόρων των λαών, την καταστροφή του περιβάλλοντος από τα μονοπόλια που φέρνει η περιβόητη συνεκμετάλλευση. Όμως είμαστε σίγουροι, οι δυο λαοί μπορούν να χαράξουν άλλο δρόμο ανάπτυξης, μπορούν να σπάσουν αυτό το φαύλο κύκλο του καπιταλιστικού τρόπου ζωής. Φτάνει να πιστέψουν στη δύναμή τους, να σημαδέψουν τον πραγματικό τους αντίπαλο. Θα φροντίσουμε και εμείς γι' αυτό, χέρι-χέρι με τους συντρόφους μας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Γιατί οι πραγματικοί εχθροί μας δεν είναι οι γείτονες λαοί. Είναι ο καπιταλισμός, τα μονοπόλια, οι ιμπεριαλιστικές συμμαχίες τους, όπως είναι το ΝΑΤΟ. Έχουμε μαζί μας σήμερα τους συντρόφους από το Κομμουνιστικό Κόμμα και την νεολαία της Τουρκίας για να στείλουμε μαζί, ενωμένοι, ένα κοινό σάλπισμα αγώνα για το δικαίωμα των λαών μας να ζουν ειρηνικά, με ευημερία, όπως πραγματικά τους αξίζει. Χρόνια τώρα το ΚΚΕ και το ΤΚΠ έχουμε αναπτύξει στενή συντροφική συνεργασία τόσο για την επαναστατική ανασυγκρότηση του Διεθνούς Κομμουνιστικού Κινήματος όσο και για την κοινή πάλη των δύο λαών. Αναπτύσσουμε σημαντικές κοινές πρωτοβουλίες και τοποθετήσεις ενάντια σε κάθε θερμό επεισόδιο και πολεμική εμπλοκή, ενάντια στις παραβιάσεις των συνόρων, στην αμφισβήτηση διεθνών συνθήκων που έχουν καθορίσει τα σύνορα στην περιοχή, για τη μη αλλαγή των συνόρων και των συνθήκων που τα καθορίζουν, ενάντια στις υπέρογγες στρατιωτικές δαπάνες των δύο χωρών που δημιουργούν υπόβαθρο πολεμικής αναμέτρησης, ενάντια στους ανταγωνισμούς για την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων του Αιγαίου από τα μονοπόλια και στα σχέδια για συνεκμετάλλευσή τους από τις εκμεταλλεύτριες τάξεις των δύο χωρών και των ισχυρών συμμάχων τους. Ενάντια στην εμπλοκή Ελλάδας και Τουρκίας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς για την επιστροφή των στρατιωτικών δυνάμεων από νατοικές και άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων. Για την αποδέσμευση των χωρών μας από τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, για να διώξουμε τις αμερικάνικες και νατοικές βάσεις του θανάτου από τις χώρες μας. Οι κομμουνιστές σε Τουρκία και Ελλάδα βαδίζουν πλάι-πλάι στο δρόμο του προλεταριακού διεθνισμού. Παλεύουμε μαζί
για να φτάσει το μήνυμα παντού. Οι γείτονες λαοί μας επιθυμούν και διεκδικούν να ζουν ειρηνικά, με συνεργασία, με φιλία, με ισότιμες αμοιβαίες σχέσεις. Παλεύουμε για να δημιουργηθούν στις χώρες μας οι προϋποθέσεις για να ανατρέψουμε τελικά το γερασμένο σύστημα της εκμετάλλευσης, της αθλειότητας, τον καπιταλισμό. Μπορούμε μαζί όλοι της γης οι λαοί να χτίσουμε τη νέα κοινωνία, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό. Γελίγιορους, ζιντσιρλερί, κυρά-κυρά, ερχόμαστε σπάζοντας τις αλυσίδες. Γεια σας, ίντεβριμ, δε σοσιαλισμ, ζήτω η επανάσταση και ο σοσιαλισμός. Το μέλλον μας δεν είναι ο καπιταλισμός, είναι ο νέος κόσμος, ο σοσιαλισμός. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες. Θα νικήσουμε, θα τα καταφέρουμε, προχωράμε μπροστά. Γεια σας, ΤΚΠ, γεια σας, ΚΚΕ. Και τώρα καλούμε στο βήμα τον Κεμάλο Κουγιάν, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan'ı kürsüye davet ediyoruz. Sevgili yoldaşlar, Ege'nin mavi sularını açtık ve mücadele arkadaşlarımızla, yoldaşlarımızla kucaklaştık. O mavi sular bizim için dostluk köprüsüdür, kardeşlik ezgisidir, özgürlüğün sesidir. Yunanistan ve Türkiye'nin emekçilerini ayıran bu tarih kokan serin sular değildir. Bizi ayırmaya çalışan Türkiye'nin ve Yunanistan'ın sömürücü sınıflarıdır. Bizi ayırmaya çalışan gözünü kâr hırsı bürümüş uluslararası tekellerdir. Bizi ayırmaya çalışan sermayenin uşağı ırkçı şöven güçlerdir. Bizi ayırmaya çalışan emperyalizmdir. NATO'dur. Bizi ayırmaya çalışan yurtları savaşa ve işgale sürüklenmiş çaresiz insanları bu mavi sularda ölüme sürükleyen Avrupa Birliği'nin efendileridir. Onlar ayırmaya çalıştıkça, onlar düşman etmek için uğraştıkça birbirine daha yakınlaşan, birbirinden güç alan Yunanistan ve Türkiye'nin komünistleridir. Türkiye Komünist Partisi'nin bütün militanlarının yoldaş selamlarını siz Yunanistan Komünist Partisi'nin üye ve dostlarına, Yunanistan Komünist Gençliği'nin genç kadın ve erkeklerine iletirken eninde sonunda mutlaka kazanacağımızı, ortak düşmanımızı alt edeceğimizi biliyorum. Αγαπητοί σύντροφοι, πετάξαμε πάνω από τα γαλανά νερά του Αιγαίου Πελάγους για να αγκαλιάσουμε τους αγαπητούς μας φίλους στην πάλη, τους συντρόφους μας. Αυτά τα γαλανά νερά είναι μια γέφυρα φιλίας για εμάς, η μελωδία της συντροφικότητας, η φωνή της ελευθερίας. Τους εργάτες της Ελλάδας και της Τουρκίας δεν τους χωρίζουν αυτά τα νερά, αλλά οι εκμεταλλεύτριες τάξεις των δύο χωρών. Είναι τα άπλιστα διεθνή μονοπόλια που προσπαθούν να μας χωρίσουν. Είναι οι ρατσιστικές, σοβινιστικές δυνάμεις που υπηρετούν το κεφάλαιο που προσπαθούν να μας χωρίσουν. Είναι ο υπεριαλισμός και το ΝΑΤΟ που προσπαθούν να μας χωρίσουν. Είναι οι κυβερνώντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπαθούν να μας χωρίσουν, που σέρνουν τους λαούς στο θάνατό τους σε αυτά τα γαλάζια νερά, τους λαούς των οποίων οι χώρες διαλύονται από τον πόλεμο και την κατοχή. Ενώ προσπαθούν να διαιρέσουν και να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στους εργάτες των δύο χωρών, οι κομμουνιστές της Ελλάδας και της Τουρκίας συνεργάζονται και αντλούν δύναμη ο ένας από τον άλλο.
Δεχτείτε τους συντροφικούς χαιρετισμούς και την αλληλεγγύη που σας απευθύνουν όλοι οι αγωνιστές του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, στα μέλη και στους φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, στους νέους και τις νέες της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Ξέρουμε ότι τελικά θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε τον κοινό μας εχθρό. Yoldaşlar, kapitalizm denen akılsız düzen bir buçuk yıldır insanlığı bir salgın karşısında çaresiz bıraktı. Bu yetmedi, kapitalistler salgını kullanarak işçi sınıfına, yoksul kitlelere karşı yeni bir saldırı başlattı. Öyle ki artık biz komünistlerin kapitalizmin nasıl bir ahmaklık olduğunu, burjuva sınıfının ne kadar zalim ve ahlaksız olduğunu anlatmamız gerekmiyor bile. Ortada açık bir gerçek var. Bu gerçeğin gereğini yerine getirmemiz gerekiyor. Kapitalizmin teşhiri her zaman önemli bir görevdir. Ancak kapitalizm şu sıralar kendisini fazlasıyla çıplak bir biçimde teşhir ediyor. Bugünün asıl görevi kapitalizmin kötü bir toplumsal sistem olduğunu anlatmak değil, kapitalizmin yıkılabileceğini ve bunun nasıl mümkün olacağını göstermektir. YKP ve TKP'yi yalnızca coğrafyamız birleştirmiyor. YKP ve TKP'yi devrim fikri, devrimin güncel bir seçenek olduğu düşüncesi, sosyalist devrimin ertelenemez bir görev olarak altının çizilmesi birleştiriyor. Σύντροφοι, αυτό το παράλογο σύστημα που ονομάζεται καπιταλισμός έχει αφήσει τον τελευταίο 1,5 χρόνο την ανθρωπότητα αβοήθητη μπροστά σε μια πανδημία. Επιπλέον, οι καπιταλιστές εκμεταλλεύτηκαν την πανδημία για να εξαπολύσουν μια νέα επίθεση στην εργατική τάξη και τις φτωχές μάζες. Τόσο που εμείς οι κομμουνιστές δεν χρειάζεται καν να εξηγήσουμε την ανοησία του καπιταλισμού και πόσο σκληρή και ανήθικη είναι η αστική τάξη. Ωστόσο, η γυμνή αλήθεια είναι εδώ και μας υποχρεώνει να κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Η αποκάλυψη της απείλας του καπιταλισμού είναι πάντα ένα σημαντικό καθήκον. Ωστόσο, ο καπιταλισμός τώρα εκθέτει την αληθινή του φύση απροκάλυπτα. Επομένως, το κύριο καθήκον του σήμερα δεν είναι να εξηγήσουμε ότι ο καπιταλισμός είναι ένα κακό κοινωνικό σύστημα, αλλά να αναδείξουμε ότι ο καπιταλισμός μπορεί να γκρεμιστεί, καθώς και τον τρόπο που μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Αυτό που ενώνει το ΚΚΕ και το ΤΚΠ δεν είναι μόνο η γεωγραφική εντύτητα. Το ΚΚΕ και το ΤΚΠ ενώνονται με την ιδέα της επανάστασης, με την ιδέα ότι η επανάσταση είναι μια επίκαιρη επιλογή και από την ακλόνητη αποφασιστικότητα να τονίσουμε ότι η σοσιαλιστική επανάσταση είναι ένα καθήκον που δεν μπορεί να αναβληθεί. Yoldaşlar. Yoldaşlar. Onlarca yıl boyunca şimdi zamanı değil diye ertelenen sosyalizm, bütün inandırıcılığı gitmiş, insanlığa yoksulluk, açlık, işsizlik, savaştan başka bir şey veremeyen kapitalizmin yerini almak zorundadır. Bunun önündeki temel engel ne yüksek teknoloji ürünü savaş makineleri, ne giderek daha da güçlendirilen polis ve benzeri baskı aygıtlarıdır. Sosyalizme yürüyüşümüzün önündeki temel engel, emekçi halk kitlelerine sosyalizmin erişilmesi imkansız bir proje olduğunun anlatılması ve ne yazık ki milyonlarca kişinin bu yalana inanmasıdır. Biz komünistlerin de geçmişte bu yalanın güçlenmesine yardım ettiği ortadadır. Sermaye diktatörlüğünün yıkılması yerine onun reforme edilmesi ya da kapitalizm koşullarında barış veya demokrasiye ulaşılabileceği düşüncesi komünist partilerin yaptığı hatalardan bir tanesidir. Yoldaşlar,
Türkiye Komünist Partisi bütün enerjisini, bütün kaynaklarını Türkiye'de işçi sınıfının siyasi iktidarı alması için seferber etmektedir. Bu mücadele zordur. Başarı hemen gelmeyecektir. Ancak hiçbir koşulda sosyalist devrim hedefini ileriye atmadan, onun önüne ne olduğu anlaşılmayan aşamalar yerleştirmeden yolumuza devam ediyoruz ve emin olun ki yol alıyoruz yoldaşlar. TKP düzen soluna, sahte çözümlere, popülizme, sosyal demokrasinin değişik varyantlarına rağmen örgütsel ve siyasal varlığını güçlendirmeye, yaygınlaştırmaya devam ediyor. Dersimizi iyi çalışıyor ve Marksizmi, Leninizmi en etkili ve yaratıcı bir biçimde kullanmaya özen gösteriyoruz. Σύντροφοι, για πολλές δεκαετίες γινόταν προσπάθεια από ρεβιζιονιστές και συμβιβασμένους να αναβληθεί πάλι για το σοσιαλισμό με το επιχείρημα «Τώρα δεν είναι η ώρα». Αλλά εμείς εδώ και τώρα λέμε ότι ο σοσιαλισμός πρέπει να αντικαταστήσει τον καπιταλισμό, ο οποίος έχει χάσει όλη του την πυθό και δεν μπορεί να προσφέρει στην ανθρωπότητα τίποτα άλλο παρά φτώχεια, πείνα, ανεργία και πολέμους. Το εμπόδιο σε αυτή την πορεία δεν είναι ούτε οι πολεμικές μηχανές υψηλής τεχνολογίας, ούτε τα ολοένα αυξανόμενα εργαλεία καταστολής με τη μορφή της αστυνομίας ή άλλη. Ανταυτού, το κύριο εμπόδιο στην πορεία μας προς το σοσιαλισμό είναι το γεγονός ότι συνεχίζουν να λένε στο λαό ότι ο σοσιαλισμός είναι ένα εγχείρημα που είναι αδύνατο να επιτευχθεί και ότι δυστυχώς εκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να πιστεύουν αυτό το ψέμα. Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι στο παρελθόν υπήρχαν κομμουνιστές που βοήθησαν αυτό το ψέμα να διαδοθεί. Η ιδέα ότι η δικτατορία του κεφαλαίου μπορεί να μεταρρυθμιστεί αντί να ανατραπεί, ότι η ειρήνη ή η δημοκρατία μπορεί να επιτευχθεί στον καπιταλισμό, είναι μια μεγάλη αυταπάτη που μπορεί να υιοθετείται από ορισμένα κομμουνιστικά κόμματα κατά καιρούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας αφιερώνει όλη του την ενέργεια και τους πόρους του για να πάρει εργατική τάξη την πολιτική εξουσία στην Τουρκία. Αυτή η πάλη είναι δύσκολη και η επιτυχία δεν θα έρθει αμέσως. Ωστόσο, προχωράμε μπροστά με απόλυτη αφοσίωση, ώστε να μην αναβληθεί ο στόχος της σοσιαλιστικής επανάστασης στο αόριστο μέλλον, χωρίς να ορίζουμε διάμεσα στάδια πριν από αυτή. Σύντροφοι, να είστε σίγουροι ότι κάνουμε πρόοδο. Το ΤΚΠ συνεχίζει να ενισχύει και να επεκτείνει την οργανωτική και πολιτική του παρουσία, παρά τη συστημική αριστερά, τις ψεύτικες λύσεις, τον λαϊκισμό και τις διάφορες παραλλαγές της σοσιαλδημοκρατίας. Μελετάμε καλά το μάθημά μας και μεριμνούμε ώστε να χρησιμοποιούμε το μαρξισμό-λενινισμό με τον πιο αποτελεσματικό και παραγωγικό τρόπο. Yunanistan Komünist Partisi'nin bu doğrultuda kat ettiği mesafe bizim için son derece değerlidir. Son yıllarda iyice derinleşen ilişkilerimiz, yaklaşmakta olan fırtına öncesinde halklarımız için büyük bir fırsattır. Sabırlı ama tez canlı, ilkeli ama yaratıcı, dikkatli ama atak olacak, aklımızla yüreğimizi birleştireceğiz. Ve mutlaka kazanacağız. Kızıl bayrağımızın zafer günlerinde gençlerimiz zeybek ve sırtaki oynayacak, yepyeni bir yaşam kuracağız. Η απόσταση που έχει διανύσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας προς αυτή την κατεύθυνση είναι εξαιρετικά πολύτιμη για εμάς. Οι σχέσεις μας, οι οποίες έχουν εμβαθύνει τα τελευταία χρόνια, παρέχουν μεγάλες δυνατότητες για τους λαούς μας μπροστά στην επερχόμενη καταιγίδα. Θα είμαστε υπομονετικοί, αλλά και σε ετοιμότητα. Πιστοί στις αρχές μας, αλλά και δημιουργικοί. Προσεκτικοί, αλλά και θαραλέοι. Και θα ενώνουμε την καρδιά μας με το μυαλό μας. Σίγουρα θα νικήσουμε. Τις μέρες του θριάμβου της κόκκινης σημαίας μας, οι νέοι μας θα χορεύουν ζεϊμπέκ και σιρτάκι και θα εγκαθιδρύσουμε μια εντελώς καινούργια ζωή. Ζήτω η κομμουνιστική νεολαία Ελλάδας. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Ζήτω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ζήτω
ο κομμουνισμός. Yoldaş Dimitris. Σύντροφε Δημήτρη, σε καλούμε στο βήμα για να παραλάβεις το βραβείο φιλίας Μουσταφά Σουπχή. Στα πλαίσια της συμπλήρωσης των 100 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, η Κεντρική Επιτροπή πήρε απόφαση να βραβεύσει έναν σύντροφο με το βραβείο φιλίας Μουσταφά Σουπχή, προκειμένου να τιμήσει τις προσπάθειες των ιδρυτών της Οργανωμένης Πάλης για το Σοσιαλισμό στην Τουρκία. Το βραβείο του 2020 απονεμήθηκε στον σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για τη στενή πολιτική συνεργασία και τη μακρόχρονη φιλία ανάμεσα στα δύο κόμματά μας. Λόγω της πανδημίας του απονέμεται σήμερα από κοντά. Το πορτρέτο του Νίκου Ζαχαριάδη φιλοτεχνήθηκε από τον κομμουνιστή καλλιτέχνη Ιρφάν Ερτέλ. Είναι μέρος της έκθεσης που αφιερώθηκε στην 100η επέτειο από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, η οποία αποτελείται από εκατοντάδες πορτρέτα ανθρώπων με επιρροή στην ιστορία του κόμματος και του εργατικού κινήματος στην Τουρκία. Η έκθεση παρουσιάστηκε στο πολιτιστικό κέντρο Ναζίμ Χικμέτ το Σεπτέμβριο του 2020 στην 100η επέτειο ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Και τώρα καλούμε στο βήμα για την κεντρική ομιλία τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφο Νίκο Αμπατιέλο. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φέτος το διήμερό μας συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής. 30 χρόνια με μεγάλες στιγμές που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία. Ταξιδέψαμε από τις Πρέσπες ως τη Σούδα, από τον ηρωικό Γράμμο και το Βίτσι ως την αλήγιστη ακροναυλία. Διαδηλώσαμε ενάντια στις νατοικές, στις αμερικάνικες, στις ευρωπαϊκές στρατιωτικές βάσεις. Γνωρίσαμε την ηρωική ιστορία του κόμματός μας, τραγουδήσαμε και φωνάξαμε τα συνθήματά μας. Σε όσα διήμερα και αν έχει πάρει μέρος ο καθένας ή η καθεμιά, ακόμα και όσων είναι το φετινό το πρώτο, για πολλούς, μπορούν να δουν, να αφουγκραστούν και να νιώσουν πως η διάθεση για προσφορά απορρέει όταν ο νους φλογίζεται από επαναστατικά ιδανικά, πως η ατομική δράση όταν προσανατολίζεται σε συλλογικούς σκοπούς και με οργάνωση μπορεί να έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Αυτό άλλωστε ζούμε από πρώτο χέρι όλες τις τελευταίες ώρες τα χιλιάδες μέλη και φίλοι της ΚΝΕ, που ταξιδέψαμε από όλη την Ελλάδα για να πάρουμε μέρος σε αυτό το ξεχωριστό αντιπεριαλιστικό διήμερο. Τέτοιο ήταν το αποτέλεσμα που μας επιφύλαξαν όλοι όσοι εργάστηκαν ακούραστα όλες τις προηγούμενες μέρες για να μπορεί η όμορφη πόλη της Μυτιλίνης να φιλοξενήσει τη μεγάλη πανελλαδική συνάντηση της νεολαίας. Σφίγγουμε θερμά τον χέρι όλων των συντρόφων, μελών και φίλων της ΚΝΕ, εδώ από τη Μυτιλίνη και όλη τη Λέσβο, των φίλων και των μελών του ΚΚΕ, άλλων ανθρώπων που έβαλαν το λιθαράκι τους για να αποδειχτεί για ακόμη μία φορά περίτρανα ότι η οργάνωσή μας μπορεί να φέρνει σε πέρας τέτοιες μεγάλες διοργανώσεις με απόλυτη ασφάλεια και στις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Ευχαριστούμε επίσης όλους τους φορείς, τους εργαζόμενους σε αυτούς που συνέβαλαν για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις σε αυτόν τον ξεχωριστό τόπο.
Μεγάλη χαρά, φίλες και φίλοι, έχουμε που σε αυτό το διήμερο, το 30ο, δεν είμαστε μόνοι μας. Εδώ, στο όμορφο νησί της Λέσβου, έχουμε μαζί μας τους συντρόφους μας από το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας και την Κομμουνιστική Νεολαία. Για να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους από την απέναντι μεριά του Αιγαίου, οι δυσκολίες που έπρεπε να ξεπεραστούν δεν ήταν ούτε λίγες, ούτε μικρές. Όμως, πιο μεγάλη αποδείχτηκε η θέληση, η αποφασιστικότητα και των δύο πλευρών και τελικά τα καταφέραμε. Και με την παρουσία των συντρόφων στέλνουμε δυνατό μήνυμα κοινής πάλης των λαών ενάντια στο σύστημα των πολέμων, της εκμετάλλευσης, της προσφυγιάς, της θυσίας της ανθρώπινης ζωής για τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων. Προβάλλουμε από εδώ την εικόνα των λαών που παλεύουν μαζί για να ζουν ειρηνικά για το δικό τους μέλλον κόντρα στο καπιταλιστικό σύστημα. Γιατί και σε Ελλάδα και Τουρκία ίδιος είναι ο εχθρός. Είναι το καπιταλιστικό σύστημα, οι αστικές κυβερνήσεις και οι υπεριαλιστικές ενώσεις. Ναι, συντρόφισσες και σύντροφοι, οι λαοί της Ελλάδας και της Τουρκίας έχουμε κοινό μέλλον, τη νίκη των λαών μας, τον σοσιαλισμό. Και αυτό δεν έχουμε σταματήσει να το πιστεύουμε ποτέ. Ακόμα και το μακρινό 1992 που ξεκινούσε το διήμερό μας τα ταξίδια του, έχοντας να αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες που έφεραν και δυστυχώς ακόμη βαραίνουν οι αντεπαναστατικές ανατροπές στη Σοβιετική Ένωση, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Φέτος, η στάση μας εδώ αποτελεί μια πολύ σημαντική πολιτική παρέμβαση στην καρδιά των εξελίξεων, στην καρδιά της όξυσης των αντιθέσεων ανάμεσα στην ελληνική και την τουρκική αστική τάξη, ισχυρών υπεριαλιστικών δυνάμεων που εγκυμονούν πολύ σοβαρούς κινδύνους και για τους δύο λαούς. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε ότι ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Αντιθέτως, είναι πολλά αυτά που μας ενώνουν στην καθημερινή μας πάλη ενάντια στις συνέπειες της βάρβαρης καπιταλιστικής εξουσίας. Άλλωστε, οι εργαζόμενοι στην Τουρκία είναι οι πρώτοι που υποφέρουν από τον αυταρχισμό του καθεστώτος Ερντογάν, που δέχονται πολιτικές διακρίσεις και καταπίεση και φυσικά την ίδια την καπιταλιστική εκμετάλλευση. Ταυτόχρονα όμως, φίλες και φίλοι, το διήμερό μας εδώ στη Λέσβο αποτελεί και πράξη έμπρακτης αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, στους μετανάστες, τους χιλιάδες βασανισμένους από τους υπεριαλιστικούς πολέμους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη χώρα μας, στα νησιά του Αιγαίου, εδώ στη Λέσβο. Σε τούτο εδώ τον τόπο πάτησαν χιλιάδες άνθρωποι που γνώρισαν το πιο σκληρό πρόσωπο του καπιταλισμού, ξεριζωμένοι από τις χώρες τους, διαλυμένοι από τα δολοφονικά όπλα των υπεριαλιστών, κυνηγημένοι από τη φτώχεια και την πείνα, βουτυγμένοι στις σκόνες και τα χαλάσματα των σπιτιών τους. Σε αυτόν εδώ τον τόπο η θάλασσα ξέβραζε χιλιάδες άδεια σωσίβια, που μέσα σε ξύλινα σαπιοκά ικαναβάγησαν τα όνειρά τους για μια ζωή με αξιοπρέπεια. Κι όσοι κατάφεραν τελικά να επιβιώσουν, στηβάχτηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά από άθλιες συνθήκες, σε σκουπιδότοπους χωρίς στοιχειώδη γηινή, σε κοντέινερι εκτεθειμένοι σε αντίσκηνα. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις ανατριχιαστικές εικόνες στη Μόρια το χειμώνα του 2017, με τις σκηνές των προσφύγων να είναι καλυμμένες παντού με χιόνι, ανθρώπους απροστάτευτους να ξεπαγιάζουν από το κρύο. Θα θυμόμαστε για πάντα τις συγκλονιστικές προσπάθειες των μανάδων και των προσφύγων και των ντόπιων για να κουκουλώσουν με κουβέρτες τις αγκαλιές τους τα βρέφη για να τα προστατέψουν από το χιονιά. Θα απλώνουμε πάντα το χέρι στους κυνηγημένους, στους αδύναμους αυτού του κόσμου. Θα στεκόμαστε πάντα στο πλευρό των αδυνάτων, των θυμάτων αυτού του απάνθρωπου συστήματος. Ελληνικό! Ελληνικό!
και από αυτό εδώ το βήμα. Και από αυτό εδώ το βήμα διαβεβαιώνουμε ότι θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να παλεύουμε ενάντια στην αντιμεταναστευτική, αντιλαϊκή συνολικά πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ευθύνεται για την απαράδεκτη κατάσταση που βιώνουν και οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και οι νησιώτες. Έχουν τεράστια ευθύνη όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον κανονισμό του Δουβλίνου, τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης-Τουρκίας, έχουν μετατρέψει τη χώρα μας σε μια απέραντη φυλακή μεταναστών και προσφύγων και τα νησιά του Αιγαίου σε αποθήκες ψυχών. Αυτή η πολιτική που έχει την υπογραφή του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας και όλων των άλλων κομμάτων αποτελεί το εκτροφείο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Αποτελεί ταυτόχρονα τον καλύτερο χορηγό διαφόρων κυκλωμάτων που εκμεταλλεύονται τους πρόσφυγες και τους μετανάστες μέσα από ένα δίκτυο κρυφών και φανερών μηχανισμών και διάφορων αμαρτωλών ΜΚΟ. Ο λαός της Λέσβου έχει απορρίψει πολλές φορές τα σχέδια των κυβερνήσεων για κλειστά κέντρα φυλακές και έχει δεχτεί τη βάρβαρη καταστολή της κυβέρνησης. Λοιπόν, διεκδικούμε και από εδώ μαζί με το λαό της Λέσβου να μην λειτουργεί κανένα κέντρο φυλακή, ούτε κλειστό, ούτε ανοιχτό. Υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα των προσφύγων, των μεταναστών, να μεταβούν άμεσα στις χώρες προορισμού τους. Παλεύουμε να σταματήσει ο διπλός εγκλωβισμός τους ενάντια στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης που έχουν οδηγήσει και οδηγούν σε μεγάλες τραγωδίες. Φίλες και φίλοι, τα αστικά επιτελεία, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα επιτελεία του ΝΑΤΟ, κάνουν ό,τι μπορούν για να πείσουν και το λαό και την νεολαία της χώρας μας ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ είναι για το καλό μας. Ότι επιτελεί σε όλο τον κόσμο ένα θεάρεστο ευλογημένο έργο. Όμως, τι κι αν η φωνική μηχανή του ΝΑΤΟ διοργανώνει εκπαιδευτικές εκδρομές σχολείων στα στρατηγεία της, όπως πρόσφατα στην Κρήτη και στη Θεσσαλονίκη. Τι κι αν χρηματοδοτεί πλουσιοπάροχα τα ελληνικά πανεπιστήμια για έρευνες για τους εγκληματικούς σκοπούς του. Τι κι αν διαδοχικά οι ελληνικές κυβερνήσεις και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας και με ιδιαίτερο ζήλο η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με όλα τα αστικά κόμματα παρουσιάζουν το ΝΑΤΟ ως διεθνή οργανισμό για την ασφάλεια και την ειρήνη στον κόσμο, προστάτη, εγγυητή των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Τι και αν λέμε σήμερα επιδιώκουν να τρομοκρατούν ή και να προσπαθούν να μετατρέψουν τους ίδιους τους φαντάρους να είναι χειροκροτητές της επικίνδυνης πολιτικής ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκής Ένωσης Κυβερνήσεων, ακόμα και μέσα από αντιδραστικές κινήσεις αυταρχισμού, όπως η τιμωρία προχτές του γιατρού Οπλίτη εδώ στη Λέσβο, με 10 μέρες φυλακή, επειδή χαιρέτησε τη δική σας συμμετοχή εδώ στο νησί χιλιάδων στις αντιπεριαλιστικές εκδηλώσεις του φετινού διημέρου. Και αυτή η απαράδεκτη απόφαση ζητάμε όλοι εδώ σήμερα άμεσα να πάρθει πίσω. Τι και αν όλα αυτά, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, τι κι αν κάνουν όλα αυτά, συντρόφισσες και σύντροφοι, η ίδια η πείρα του λαού μας, οι ίδιες οι επικίνδυνες εξελίξεις που όλοι ζούμε και παρακολουθούμε, λένε άλλα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα Αμερικανικού Κέντρου, το 57% του ελληνικού λαού απάντησε πως έχει αρνητική γνώμη για το ΝΑΤΟ. Πρόκειται μάλιστα για το μεγαλύτερο ποσοστό αρνητικών γνωμών από όλες τις χώρες που πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Είναι σίγουρο πως όλο αυτό το ποσοστό δεν στέκεται με τον ίδιο τρόπο για τους ίδιους λόγους απέναντι στο ΝΑΤΟ. Όμως, η δική μας δράση του ΚΚΕ και της ΚΝΕΗ, αντιπεριαλιστική, αντινατοϊκή, έχει συμβάλει καθοριστικά στο να μην πείθεται ο ελληνικός λαός, η νεολαία, να αγαπάει τους δολοφόνους, αυτόν τον υπεριαλιστικό οργανισμό
Και για αυτό το λόγο δεν μπορούμε παρά περήφανοι να είμαστε και πιο μαχητικά να συνεχίσουμε. Αυτά βλέπει η κυβέρνηση και τα διάφορα παπαγαλάκια της κουμπώνονται. Σου λέει τόσα λεφτά δίνω. Η χώρα μας βρίσκεται φέτος πρώτη σε όλο τον κόσμο στην πρώτη θέση κατάταξης του ΝΑΤΟ στις στρατιωτικές δαπάνες σε αναλογία προς το ΑΕΠ, ξεπερνώντας πλέον και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Αναμένονται γύρω στα 6,6 δισεκατομμύρια ευρώ να δοθούν σε νατοϊκούς εξοπλισμούς από 4,4 πέρσι. Όλα αυτά βεβαίως δεν είναι κεραυνό σε νεθρία. Δεν είναι τυχαίο ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τη συμπλήρωση των 2 χρόνων από τις εκλογές του 2019, ανέφερε ότι θέλει να κριθεί ανάμεσα στα άλλα και στη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας. Γιατί είναι η αστική τάξη της Ελλάδας που φιλοδοξεί να αναβαθμίσει τις θέσεις της στα Βαλκάνια και στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Επιδιώκει την ανάδειξη της χώρας ενεργειακό, οικονομικό, στρατιωτικό κόμβο στήριξης των ευρωατλαντικών σχεδίων για την περιοχή με τα αντίστοιχα ανταλλάγματα. Αυτό ακριβώς το καθήκον υπηρέτησαν όλες μέχρι σήμερα οι κυβερνήσεις. Όλοι τους επιδιώκουν να συγκαλύψουν ότι αυτή η αναβάθμιση που λένε σαν ωραία λέξη της άρχουσας τάξης όμως τελικά της χώρας σηματοδοτεί αναβάθμιση των κινδύνων για τους λαούς της περιοχής, των κινδύνων για τον ελληνικό λαό. Έχει συγκεκριμένο πρόσωπο και συγκεκριμένες ενέργειες που καμία σχέση δεν έχουν με τα συμφέροντά μας. Πέρα από τους κινδύνους, πέρα από τις τεράστιες δαπάνες που λέγαμε πριν, ποιον υπηρετούν η συμμετοχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων σε αποστολές εκτός συνόρων, η εναέρια επιτήρηση συνόρων άλλων βαλκανικών κρατών, η συμμετοχή σε ασκήσεις στα Βαλκάνια, στη Μαύρη Θάλασσα, η συμμετοχή σε πολεμικές περιπολίες στον Περσικό, η αποστολή συστοιχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία, η νέα στρατιωτική συμφωνία για τις βάσεις με τη ΣΥΠΑ, η πολιτική και κυρίως στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ, το κράτος δολοφόνο των Παλαιστινίων, η αποστολή δυνάμεων στο Μάλι της Αφρικής, η χρησιμοποίηση δεκάδων αμερικανικών βάσεων για επιθετικές αποστολές κατά γειτονικών λαών. Όλα αυτά. Όλα αυτά λέμε εμείς. Κοινώς, η πρόσδεση της Ελλάδας σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση και η ενδυνάμωση των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αποτελεί στρατηγική επιλογή του κεφαλαίου στη χώρα μας και κατ' επέκταση πολιτικό καθήκον όλων των κομμάτων του συστήματος. Και αφορά και τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Αυτό ισχύει και για το ΜέΡΑ25. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που προσκύνησε τον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό, που έπινε νερό στο όνομα του Αμερικάνου πρέσβη και του διαβολικά τότε καλού Τραμπ, που έδωσε γη και είδωρ, λιμάνια, αεροδρόμια στο ΝΑΤΟ, αύξησε τις βάσεις και τη στρατιωτική παρουσία των ατοικών, δεν μπορεί να παριστάνει σήμερα την αθώα περιστερά. Σε αυτόν ακριβώς το δρόμο συνεχίζει και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και βρίσκει την υποστήριξη και άλλων αφανών ηρώων, ιδιαίτερα πιο τελευταία, υποτίθεται αυτοαποκαλούμενων αριστερών, όπως το κόμμα Βαρουφάκη, που σε πρόσφατη συνέντευξή του έσταξε μέλη και για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Είναι γνωστό άλλωστε πως ούτε ο Βήχας ούτε ο έρωτας του κύριου Βαρουφάκη για τη ΣΥΠΑ δεν κρύβεται. Τα όσα επικίνδυνα υποστήριξε επιβεβαιώνονται από όλη την πορεία όλων των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια. Η κοινική όμως αυτή ομολογία πρέπει να χτυπήσει καμπανάκι σε κάθε αριστερό προοδευτικό άνθρωπο, σε κάθε εργαζόμενο, σε κάθε άνθρωπο του μόχθου που ανατριχιάζει με τις φρικαλαιότητες, τα πραξικοπήματα, δεν δέχεται τους πολέμους, τα βασανιστήρια, όλα αυτά δηλαδή που είναι, ήταν και θα είναι όσο υπάρχει το ΝΑΤΟ. Για το λαό μας όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, το ζήτημα ζωής και θανάτου είναι να κλιμακωθεί ο αγώνας για την απεμπλοκή της χώρας μας, της Ελλάδας, από τους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, τους πολέμους, για να καταργηθεί η Ελληνοαμερικάνικη Συμφωνία για τις βάσεις, για να κλείσει η βάση της Σούδας και να ξυλωθούν όλες οι βάσεις,
για να μην εγκατασταθούν στη χώρα μας πυρηνικά όπλα όπως σχεδιάζουν. Ζήτημα ζωής και θανάτου είναι να δυναμώσει ο αγώνας για καμία αλλαγή συνόρων και όλων των συνθήκων που τις καθορίζουν, για να επιστρέψουν οι Έλληνες αξιωματικοί οι στρατιώτες από τις εμπεριαλιστικές αποστολές, για να ανακληθεί η απόφαση για αύξηση της θητείας στο στρατό Ξηράς. Αυτές τις μέρες συμπληρώθηκαν 2 χρόνια από την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το πραγματικά τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έχει καταφέρει να ξεδιπλώσει όλο το αντιλαϊκό της οπλοστάσιο. Αυτοί που σίγουρα σήμερα, μετά από 2 χρόνια, είναι ικανοποιημένοι, μπορούν να αισθάνονται ικανοποιημένοι, είναι οι εργοδότες, είναι το μεγάλο κεφάλαιο που απλόχερα υπηρετεί. Και πώς να μην είναι ικανοποιημένοι? Από τη διαχείριση της πανδημίας που έγινε και γίνεται με τα πρωτόκολλά τους, με τους επιχειρηματίες της υγείας να συνεχίζουν να θησαυρίζουν πάνω στη ζωή και στον πόνο χιλιάδων ανθρώπων στην αγωνία τους. Πώς να μην είναι ικανοποιημένοι από τις μεταρρυθμίσεις στο κράτος, στα εργασιακά, που ενισχύουν σταθερά τη μεγάλη εργοδοσία, νομιμοποιούν την εργασιακή ζούγκλα, οδηγούν τη νέα γενιά στη σύγχρονη σκλαβιά να ζει για να δουλεύει. Πώς να μην είναι ικανοποιημένοι από το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης στην εκπαίδευση, που ενισχύει ακόμα περισσότερο τους ταξικούς φραγμούς για τους νέους και τις νέες μέσα πρόσφατα και της κατηγοριοποίησης περαιτέρω των σχολικών μονάδων, αλλά και από την ένταση της κρατικής καταστολής, που δεν αφορά μόνο τους περιορισμούς διαδηλώσεων, το χτύπημα στην απεργία, αφορά και την επέκταση συνολικά διατάξεων του τρομονόμου, είναι νοπές οι μνήμες για την υπερψήφιση του τρομονόμου στην τέχνη. Όμως, σε αυτό το αντιλαϊκό έργο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει και συμμάχους. Και εδώ δεν αναφερόμαστε προφανώς στο ίδιο το μεγάλο κεφάλαιο, τα αιτήματα του οποίου ούτως ή άλλως γίνονται νόμοι. Αναφερόμαστε στη συναντήληψη που διαπιστώνει και επιδοκιμάζει ο ίδιος ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων ανάμεσα στην κυβέρνηση και της Νέας Δημοκρατίας, τον ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα του συστήματος στις βασικές προτεραιότητες επιδιώξης του κεφαλαίου. Άρα, με αυτή την οπτική, ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι θέλει τη νίκη, έστω και με μία ψήφο, ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι θέλει για να εφαρμόσει ό,τι δεν θα έχει καταφέρει η αντιλαϊκή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσει την αντιλαϊκή σκυταλοδρομία. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι μπορεί να εξασφαλίσει τους στόχους της άρχουσας τάξης διασφαλίζοντας και την κοινωνική συνοχή, εννοεί ότι μπορεί και να υπηρετεί τις ανάγκες των λίγων, τις ανάγκες των εκμεταλλευτών, χωρίς λαϊκές αντιστάσεις και διαμαρτυρίες. Τη μία ψήφο παραπάνω, όπως λέει, τη θέλει για να την καταθέσει ξανά ως ξέπλυμα στις βρώμικες συμμαχίες της άρχουσας τάξης της χώρας με τη ΣΥΠΑ, την Κομισιόν και το κράτος Ισραήλ. Την θέλει μέχρι και για να δικαιώσει τη στάση του το τελευταίο δίχρονο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά τα 2 χρόνια, χωρίς τον μπαμπούλα των δανειστών, τα άλλα παραπλανητικά επιχειρήματα που λένε και επιστρατεύει η ηγεσία για να πείσει κανέναν ανυποψίαστο ότι η επόμενη φορά θα είναι αλλιώς? Τι έκανε? Ψήφιζε τα μισά αντιλαϊκά νομοσχέδια που κατέθεσε η χειρότερη, όπως λέει, κυβέρνηση. Έδινε πολύτιμες ανάσες στην κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν αυτή ζοριζόταν. Πώς άλλωστε να εξηγήσει κανείς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το μισό νόμο Χατζηδάκη, έσπερνε τη μυρολατρία και την ιτοπάθεια πριν τη μεγαλύτερη απεργιακή μάχη τον προηγούμενο μήνα, μία από τις μεγαλύτερες των τελευταίων χρόνων στη χώρα? Πρότεινε στη χειρότερη κατά τα άλλα κυβέρνηση να βρουν έναν υπουργό υγείας κοινής αποδοχής, να φτιάξουν μια κοινή επιτροπή για τη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει αυτή τη μία ψήφο για να ξεγελάσει ξανά ότι μπορεί δήθεν και οι μηχανές των καπιταλιστικών κερδών να δουλεύουν στο φουλ και ταυτόχρονα να διασφαλίζονται κοινωνικά, εργασιακά, μορφωτικά δικαιώματα της νέας γενιάς συνολικά του λαού. Λες και η άδικη καπιταλιστική ανάπτυξη, αυτό που ζούμε, μπορεί να γίνει παιδική χαρά για το λαό. Και τα παραμύθια καλά κρατούν, κλασικά εικονογραφημένα, όπως τα ζήσαμε και στην προηγούμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ,
που η πολιτική της απελευθέρωσε τα πιο άγρια ένστικτα στις παραδοσιακές καραβάνες του κεφαλαίου της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όσους τέλος πάντων από τους τελευταίους δεν έχουν πάει ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Την επόμενη φορά όντως θα είναι αλλιώς. Αν την πρώτη φορά ο ΣΥΡΙΖΑ εκλέχτηκε με σύνθημα την κατάργηση των μνημονίων και κατέληξε να ψηφίζει με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ ένα τρίτο και χειρότερο, τώρα που ούτε καν τέτοιες διακηρύξεις έχει, ο καθένας μπορεί να υπολογίσει, να κάνει ταμείο, τι θα γίνει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, είμαστε περήφανοι που σε όλο αυτό το διάστημα, όσο τα υπόλοιπα αστικά κόμματα επαναλάμβαναν σε όλους τους τόνους βαρετά ότι βάζουν πλάτη παντού, το κόμμα μας αποτέλεσε την πραγματική λαϊκή αντιπολίτευση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Με μαζικούς συλλογικούς αγώνες, σκληρές ταξικές αναμετρήσεις, πρωταγωνίστησε ώστε ο λαός να μην μένει θεατής των εξελίξεων, να ακούγεται δυνατά η φωνή του και κάτω από τις μάσκες, να καταδικαστεί πλατιά στην νεολαία η καταστολή και ο αυταρχισμός, να μην νομιμοποιείται στη συνείδηση της εργατικής τάξης η αντιλαϊκή πολιτική, η αποποίηση των κυβερνητικών κρατικών ευθυνών που επιχείρησε η κυβέρνηση. Δεν σταματήσαμε να ζούμε, να συζητάμε, να σκεφτόμαστε, να μελετάμε, να αναζητάμε την αλήθεια που θέλουν να μας κρύψουν, που παρουσίαζαν την άθλια κατάσταση των συστημάτων υγείας σε ολόκληρο τον καπιταλιστικό κόσμο ως φυσικό φαινόμενο, την καπιταλιστική κρίση ως αποτέλεσμα του ιού, αλλά και με συνεχή επίκληση της ατομικής ευθύνης. Η πιο εκφυλισμένη, η πιο αποκρουστική εκδοχή αυτής της λογικής έφτασε να είναι πρόσφατα τα δωράκια προς τους νέους, η λογική της ανταπόδοσης σε ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά τη δημόσια υγεία, αφορά το κοινωνικό σύνολο, το ζήτημα του εμβολιασμού. Η κυβέρνηση έχει την πρώτη και την κύρια ευθύνη για τις ουσιαστικές παλινοδίες στην ενημέρωση, τις αντιφάσεις στη διαχείριση της πανδημίας, τις ελλείψεις στα αναγκαία μέτρα προστασίας, αλλά και την υποταγή κυρίως και της διαδικασίας του εμβολιασμού στους ανταγωνισμούς των μεγάλων εταιριών φαρμάκων, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όλα αυτά που η ίδια και όλα τα κόμματα του συστήματος είναι τα φυσιολογικά, είναι η περιβόητη ελευθερία της καπιταλιστικής αγοράς. Η στάση του ΚΚΕ και της ΚΝΕ και όλη την προηγούμενη περίοδο είναι μια τεράστια παρακαταθήκη. Εκτός των άλλων, γέννησε νέες ελπίδες, άνοιξε περισσότερα αυτιά, έσπασε ορισμένα στερεότυπα σε κάποιους. Τώρα είναι η ώρα όλοι αυτοί οι νέοι και οι νέες που είδαν τη δράση των κομμουνιστών να είναι η μόνη που σπάει τη μαυρίλα, να κάνουν ένα μεγάλο βήμα, να αναλογιστούν. Θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά χωρίς οργάνωση? Δεν είναι καιρός σήμερα κανείς να παρακολουθεί, να επικροτεί, έστω και να σκέφτεται ότι κάπως βοηθάει απ' έξω. Είναι καιρός από την νεολαία να φτιαχτούν πολύ περισσότεροι πυρήνες εθελοντών, καινοτόμων νέων επαναστατών σε κάθε σχολείο, σχολή, χώρο δουλειάς και γειτονιά. Μόνο αυτό μπορεί να τρομάξει τον αντίπαλο. Προχωρήσαμε, συντρόφισσες και σύντροφοι. Παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε έναν άθλο να πραγματοποιηθεί με αυτές τις δυσκολίες το 21ο συνέδριο του κόμματός μας. Το ΚΚΕ δεν είναι σαν τα άλλα κόμματα που ψάχνουν άλοθη για να αναβάλουν τις έτσι κι αλλιώς τυπικές του διαδικασίες. Η ζωντανή συμμετοχή, η δράση, η οργάνωση, η αλληλεγγύη είναι αρετές που το σύστημα, τα κόμματα και οι διάφοροι μηχανισμοί του προσπαθούν να συκοφαντήσουν, να τα διαγράψουν από τη ζωή του λαού και της νεολαίας, τα παρουσιάζουν ως ξεπερασμένα και παλιωμοδίτικα. Στη θέση τους επιδιώκουν να μπει η ψηφιακή δήθεν δημοκρατία τύπου η ΣΥΡΙΖΑ ή και άλλα κόμματα με τέτοιες προσπάθειες, μέχρι και τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες στα σωματεία και στους συλλόγους. Στόχος τους είναι οι εργαζόμενοι, οι νέοι, να είναι αποξενωμένοι από την ενεργητική συμμετοχή και δράση, να περιορίζονται σε ρόλο follower, που το πολύ πολύ θα λένε τη γνώμη τους πατώντας κάνα like,
θα εκφράζουν έτσι την άποψή τους, θα έχουν την ψευδαίσθηση της συμμετοχής, ό,τι δηλαδή συμβάλλουν. Στην ουσία όμως θα είναι το ντεκόρ για να επικυρώνουν προηλυμένες αποφάσεις. Το συνέδριο του ΚΚΕ με αυτές τις δυσκολίες, με τη μεγάλη δύναμη όμως που πήρε, στέλνει μήνυμα ότι τώρα είναι που πρέπει να γίνουμε πιο πολύ παντού, πιο ικανοί, πιο έτοιμοι να παίξουμε το ρόλο μας ως νους, καρδιά, οργανωτής της εργατικής λαϊκής πάλης για το σοσιαλισμό. Με νέες δυνάμεις λοιπόν, με γεμάτες μπαταρίες, θα ανταμώσουμε από τη Δευτέρα με όλους εκείνους που συναντηθήκαμε τους προηγούμενους μήνες. Έχουμε νέα όπλα στη φαρέτρα μας. Πρώτα και κύρια την πολιτική απόφαση του συνεδρίου του κόμματός μας που δημοσιεύτηκε με το ριζοσπάστη αυτού του Σαββατοκύριακου, αλλά και τις όμορφες εικόνες που έχουμε εισπράξει και ζούμε το φετινό διήμερο. Φίλες και φίλοι, η πρόταση του ΚΚΕ, η μόνη που βρίσκεται έξω από τα όρια αυτού του συστήματος, είναι ικανή να εμπνεύσει ακόμα και εκείνον που σήμερα τα βλέπει τα πράγματα στατικά, ότι δεν αλλάζουν τουλάχιστον προς το καλύτερο. Το κρίσιμο είναι να τη γνωρίσει. Το κρίσιμο είναι να φροντίσουμε εμείς με ικανότητα να διαδίδουμε, να εμπνέουμε με αυτή την πολιτική πρόταση. Αυτή είναι που μπορεί να φέρει ουσιαστική διέξοδο, να δείξει ότι οι δυνατότητες της εποχής μας μπορούν να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες μας. Τα τεράστια επιτεύγματα της επιστήμης, της πράσινης, της ψηφιακής τεχνολογίας μπορούν να υπηρετήσουν τον εργαζόμενο άνθρωπο μόνο εάν αντιστοιχηθούν με καινοτόμες σχέσεις παραγωγής, μόνο εάν ενταχθούν στον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό, στο έδαφος της κοινωνικοποιημένης ιδιοκτησίας, στην εργατική εξουσία. Ο σοσιαλισμός, όπως λέει και το σύνθημά μας, λοιπόν, είναι το μέλλον. Η ελπίδα, συντρόφισσες και σύντροφοι, βρίσκεται στην πάλη των λαών. Ζήτω ο μαρξισμός-λενινισμός. Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός. Το 30ο αντιμπεριαλιστικό διήμερο περνάει και αυτό από αύριο σε ξεχωριστή θέση στην ιστορία του θεσμού. Καλή συνέχεια λοιπόν μέχρι τότε. Να περάσουμε καλά και καλή δύναμη σε όλους και όλες. Εμπρός της γης η κολλασμένη, της πείνας λάβει εμπρός εμπρός. Το δίκα το κρατήρα βγαίνει, σαν βροντί, σαν κεραυνός. Φτάνουν πια της κλαβιάς τα χρόνια, τώρα εμείς ζητάμε.